Για αυτά τα νιάτα παλεύουμε σήμερα. Για να έχει η Ελλάδα ποτέ σκλαβιά, να έχει πάντα ελευθεριά και δημοκρατία. Για να είναι ο λαός περήφανος και ελεύθερος. Με τη σκέψη όλων στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Τουρκία, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στην Πάτρα. Σε αυτό το κλίμα και οι δηλώσεις των πολιτικών φορέων. Πολύ επίκαιρα μηνύματα, μηνύματα ενότητας, μηνύματα αισιοδοξίας, μηνύματα μιας Ελλάδας η οποία βγαίνει με σταθερά και σίγουρα βήματα από μια βαθιά κρίση. Όλων μας το μυαλό είναι και στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται στην Τουρκία. Εργαζόμαστε συστηματικά για να τους έχουμε κοντά μας το συντομότερο δυνατό και η σκέψη μας είναι μαζί τους. Είναι διπλή γιορτή σήμερα για την χώρα μας, για την Ορθοδοξία μας. Είναι μέρα εθνικής ανάτασης. Είναι μέρα να επιδείξουμε θάρρος, αποφασιστικότητα, ψυχή. Και βέβαια είναι μέρα υπερηφάνειας, αλλά το μυαλό όλων, μικρών και μεγάλων, των αντρών και των γυναικών, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των απλών πολιτών, των συμπολιτών μας, είναι στους δύο Έλληνες αξιωματικούς που βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές ψυχής ασφαλείας στην Ανδριανούπολη και ελπίζω όλοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να τους έχουν σύντομα πίσω τους, πίσω οι οικογένειές τους και εμείς όλοι. Σήμερα η σκέψη μας βρίσκεται και στους δύο στρατιωτικούς οι οποίοι βρίσκονται κρατούμενοι στην Τουρκία. Χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται εθνική συνεννόηση, χρειάζεται ομοψυχία αυτές τις στιγμές. Αποφασιστικότητα και εθνική συνεννόηση. Η πατρίδα είναι σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Μάλιστα, λίγο μετά το τέλος της παρέλασης, πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση συμπαράστασης για τους δύο στρατιωτικούς στο μόλο της Αγίου Νικολάου, παρών και ο Μητροπολίτης, πατρών Χρυσόστομος. Χαίρω την πρωτοβουλία της ομάδος αυτής των παιδιών μας, την οποία ανέλαβαν προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα δύο παιδιά, στους Έλληνες αξιωματικούς, τον Άγγελο και στον Δημήτρη, που είναι φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές. Η Ιερά Μητρόπολής μας κάθε μέρα, σε κάθε λειτουργία και σε κάθε ιερά ακολουθία έχει ορίσει να γίνονται δεήσεις και σήμερα το ίδιο κάναμε υπέρ της απελευθερώσεως των δύο αυτών παιδιών. Είμαστε κοντά τους, είμαστε μαζί τους, μαζί με τους γονείς τους, μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους, όλοι οι Έλληνες. Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ σήμερα για την ομάδα, με την ομάδα των παιδιών των Πατρινών. Ο καιρός δυστυχώς δεν μας ευνοεί πολύ, η αλήθεια είναι. Η κινητοποίηση που έχει γίνει είναι μεν ικανοποιητική, αλλά ο καιρός δεν μας τα έχει φέρει τόσο καλά. Ωστόσο, προσευχόμαστε κι εμείς και με τις ευλογίες του Μητροπολίτου και όλων μαζί των ανθρώπων να επιστρέψουν γρήγορα, άμεσα, σύντομα τα παιδιά στην πατρίδα και να επαναπατριστούν, γιατί θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα εθνικά ιδεώδη, γιατί φοβούμαστε ότι θα τα υπηρετήσουμε άμεσα ως ονούπο. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί τίποτα τέτοιο και όλα αυτά να είναι αποφταία σενάρια. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα. Μαθητές, εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας και εθελοντικές ομάδες παρήλασαν με υπερηφάνεια. Χειροκροτήστε τα μικρά Ελληνόπουλα των Λυκείων Ελληνίδων, που από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν για την ιστορία, την πατρίδα και την ελευθερία. Αυτοί που θα πάρουν την Ελλάδα ψηλά, μαζί και οι σωματιές του σήμερα και εκείνοι και στο αύριο, που θα στελεχώσουν όλους τους κέρδους τομείς της ζωής αυτής της χώρας.